Τα Fast and the Furious σου αρέσουν? Τα βλέπω κάπως ευχάριστα. Αυτό είπαν και 62.000 άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα, στο τετραήμερο που άνοιξε το έκτο. Το οποίο σημαίνει ότι πήγε καλά. Mm. Και αυτή την εβδομάδα υποτίθεται ότι πρέπει να πούμε για ταινίες που βγαίνουν σήμερα, αλλά δεν είναι καλύτερες από το Fast and the Furious 6, οπότε καλύτερα να πάνε να δουν το Fast and the Furious το έκτο, που είναι ψυχαγωγικό, χαβαλετζίδικο, καγκουροειδές σινεμά. Τέλος πάντων, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε για το τι βγαίνει αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε δύο μιλφάρες φιλενάδες που τα φτιάχνουν η κάθε μία με το γιο της άλλης στην ταινία που αγγλιστή λέγεται Two Mothers, αλλά επειδή αν έβγαζες μία ταινία που λεγόταν Δύο Μητέρες, δηλαδή, το βγάζουν ως ιδιαίτερες αδυναμίες, ξέρεις, wink, κλείσιμο ματιού. Μάλιστα. Ιδιαίτερες αδυναμίες, τα φτιάχνω με το γιο της φίλης μου, ιδιαίτερο, ναι. Λοιπόν, και άμα θέλει κάποιος να πάρει μάτι τη Watch και τη Right που κάνουν τις μανάδες, αυτό. Το πιο crowd pleaser της εβδομάδας είναι το Hangover 3, που επιτέλους ορκίζονται ότι είναι τρίτη και τελευταία φορά. Δεν θα το ξανακάνουν και εγώ ελπίζω να μην το ξανακάνουν. Ήταν τόσο κακό. Κοίτα, το πρώτο ήταν ωραίο και έλεγες πολύ. Θυμάσαι και τις φωτογραφίες στο τέλος που δείχναν τι διάολο είχε γίνει εκείνο το βράδυ, πέθανε στα γέλια. Το δεύτερο ήταν μια καθαρή πρόκληση. Ναι. Δηλαδή βάζαν τον Στου, ας πούμε, να τον γαμάει μια τραβεστή. Το τρίτο, ενώ είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο, στην ουσία είναι βαρετό. Και επίσης έχουν σχεδόν εξαφανίσει όλα τα αστεία. Είναι λίγο Action. Δράση και κάτι ληστείες και μου κλέψε ο Κινέζος κάτι ράβδους χρυσού και είμαι ο αρχιμαφιόζος και θα σας ρωμήσω όλους και θέλω να τα λεφτά μου πίσω και ψάξτε βρείτε Μάλιστα. τον γιατί σας έχω απαγάγει τον άλλον της παρέας και τρέχα γύρευε. Μετά έχουμε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Spitfire Back to Zero για μια μπάντα που είχε βγει στα 80's και μεταλλική ελληνική. Ο Χάκος να το πιάσει αυτό στο στόμα του καλύτερα. Μια σπουδαία επανέκδοση είναι το Μια νύχτα στην όπερα των αδελφών Μάρξ του 35, είχε βγει το 2003. Αδελφοί Μάρξ είναι σουρεάλα του κερατά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θαυμάζει τους ανθρώπους που προσπαθούν να υποτιτλήσουν τις ταινίες αυτές. Τα αγγλικά σε καίνε. Ναι. Δεν είναι, πρέπει να δεις. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτή την εβδομάδα. Ήτανε ο Μύρωνας στρατής, είναι μάλλον σοβαρός και με επηρέασε. Είμαι μου μετέφερε σοβαρά vibes. Έχω πάθει Starstruck με τον Λία Φραγκούλη, να ξέρετε. Χριστέ και Παναγία. Πάνω κάτω αυτά. Με ρούλα τελειώσαμε. Έχουμε χρόνο για νεκρό χρόνο. Μπα δεν έχουμε. Όχι. Αυτό ήτανε.